Σε μάστιγα εξελίσσεται η σεξουαλική παρενόχληση στη χώρα μας, από ό,τι δείχνει νέα έρευνα και συγκεκριμένα από το Ίδρυμα, Friedrich Ebert, η οποία έρευνα διεξέχθηκε σε 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων μία και η Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, πάνω από το 40% των εργαζομένων έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, με το 75% από αυτών να είναι γυναίκες. Το προφίλ που φαίνεται μέσα από την έρευνα αφορά νέες μορφωμένες γυναίκες που δεν έχουν θέση ευθύνης της επιχείρησης, και αυτό γιατί δέχονται και σεξουαλική παρενόχληση είτε από πελάτες, είτε από συναδέλφους προϊσταμένους, είτε καμιά φορά και από εργοδότες. Το ζήτημα μας αφορά πάρα πολύ, μας έχει απασχολήσει, γι' αυτό εκτάκτως συνεδρίασαν οι φορείς στην Αθήνα την περασμένη Δευτέρα, παρουσία και του Υπουργείου Εργασίας, της επιθεώρησης, της ανεξάρτητης αρχής, του συνήγορου του πολίτη. Είναι μια έρευνα που μας έχει προβληματίσει, και αυτό γιατί μόλις το 1% από αυτές τις περιπτώσεις καταγγέλνεται και φτάνει στις αρμόδιες αρχές. Σίγουρα στο επόμενο διάστημα, με πρωτοβουλία και του εργατικού κέντρου, θα γίνει κάποια ημερίδα όπου θα καλέσουμε φορείς αλλά και ιδιαίτερα εργαζόμενους για να τους πληροφορήσουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν φορείς που μπορούν οι συγκεκριμένες εργαζόμενες ή και οι εργαζόμενοι να καταγγείλουν, και εννοείται ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνιστεί όλο αυτό το φαινόμενο. Η έρευνα διεξάχθηκε σε πολλούς κλάδους, όπως ο τραπεζικός, ο εμπορικός, ο τουριστικός, ο επισητισμός τουρισμός, στις τέχνες, στα ΜΜΕ. Φτιάνει λοιπόν ένα γκάμα πολλών κλάδων, και από ό,τι δίνει σε όλους τους κλάδους έχουμε υψηλά ποσοστά.